Season 2. Season 2. Server offline. Καινούρια εικόνα, εδώ είναι το χρυσό τύπο. Έχει, να έχει πάει στο Fortnite. Σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο Fortnite που ανέβασα, μ' αρέσει να πηγαίνω λίγο για νοσταλγία, να τσεκάρω καινούργια πράγματα και μετά να το θυμάμαι όταν βγει το καινούργιο season. Επίσης να προμοτάρω το support the creator, code Axel. Αν πάρετε οτιδήποτε στο Fortnite, είτε battle pass, είτε skin, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και με την υποστήριξή σας θα είστε και το Stevie εκεί πέρα που χαλαρώνει αυτή τη στιγμή και μας κοιτάει και τα σκυλάκια μου. Και ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι, παιδιά. Κάνω Fortnite βίντεο για να βάλω το κωδικό μου support the creator. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Τίποτε άλλο. Δεν το κατάλαβες ακόμα. Σαρκασμός, by the way. Ας είμαι στο subreddit. Patchnotes δεν πιστεύω να βγήκαν ακόμα. Υπάρχει όμως ένα link. Είναι link για Top Secret Launch Trailer. Για να το δούμε. Έχω full James Bond vibes αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι τώρα. Τι κυνηγάνε αυτοί. Backup. And backup. Repeat. Backup. No backup needed. Ούτε ξέρω να την πυροβολάνε. Ξέχασαν πώς να πυροβολάνε οι τύποι, ξέρω εγώ. Bananas 007. Εδράση. Το κακό. Είδε κανείς άλλος κάτι περίεργο εκεί? Συγκεκριμένα τον Deadpool που δίνει το κοστούμι του Banana 007. So ναι, πάρτε τις για το Deadpool skin. Bananas 007 σε δράση. Αυτός μοιάζει σε κάτι, δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει. Αυτή απλά λέει πάρε, πηγαίνετε παίξτε μόνοι σας παιδιά. Τους έστειλε από τον κρεμό κάτω. Αυτός εδώ κάνει masking. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτός είναι κακός, καλός, χρυσά. Ωραία γατάκι. Wow! Wow! Τι γατάκι είναι αυτό ρε παιδιά με το 6-pack, 8-pack. Damn! Αυτή εδώ είναι κακή, καλή. Τι είναι αυτή ρε φίλε? Αυτός εκεί ο χρυσούλης. Ποιον περιμένουμε? Εμάς μας κοιτούσαν. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω να κάνω τρελά πράγματα στο Fortnite. Εγώ πιου πιου και ένα τείχο και μια σκάλα βάζω. Μη με κοιτάτε εμένα έτσι. Fortnite Season Chapter 2 Top Secret Play Free Now. By the way, free. Έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. All of the leaked Fortnite Season 2 cosmetics so far, okay. Battle Pass details have been finally revealed. New trailer, agent skins and more. Αυτό σε χυματίσαν εμένα. Ωραία, παιδιά, βρήκαμε δικό μου skin. Να σε καλά, Fortnite. New Nucleus H6 cut years signature move flex. Αυτό με κάνει μυθοπερβολικά πολύ άβολα αυτό το skin. Είναι πολύ περίεργο. Έχει και trailer για το Welcome Battle Pass. Welcome. Yeah, thank you. Yes. Oh, ναι. Με κάναν highly recommended εμένα στο Fortnite. Πείτε, τι πείτε ρε. Okay, so αυτά θα είναι skins του Battle Pass. Η γάτα όμως ρε φίλε είναι, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. This team of agents. Mia Souls. A enforcer that can take some serious licks. Midas. A mastermind with the golden touch. Maya. An elite specialist that becomes uniquely yours. Ah, έχει πολλά skins αυτή. And more. Αυτός εδώ είναι skin φαντάζομαι. Τι είναι αυτό? Έχει καινούρια modes. Ghost or Shadow. Choose wisely. Ghost or Shadow. Αυτό τι ήταν? Αυτό που πετούσε? Βάλα mobility πίσω στο Fortnite. Α, όχι. Λογικά είναι καινούριο glider που είναι σαν σαν skate φάση στον αέρα. Μπορείς να κρυφτείς σαν ένα κουτί πλέον. Ωραία φάση. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι μπάλα νάρκες. Κοίτα, δεν παίζω Deadpool. Get it now. Okay, that's cool. Okay, εδώ έχω τα leaked skins που μπορούμε να δούμε. Ο Deadpool, εντάξει, δεν είναι και πολύ leaked μια σκηνή και στο trailer. Έχει κάτι ενδιαφέρον. Χρυσός μια. Αυτά λογικά θα τα πάρεις στο τέλος, τελείως τέλος, όταν τερματίσεις. Μπορείς να κάνεις χρυσά, όπως χρυσά όπλα σε άλλα games. Ο μπανάνας άσπρος, ο γάτος άσπρος, ο γάτος έγινε anime εδώ, δεν ξέρω. New vehicle via, δεν ξέρω αν είναι vehicle. Glider, okay, έχει διάφορα gliders. Αυτό θα είναι τις, αν κερδίσεις να πάρεις wins στο season 2. Διάφορα backpacks, axes, skins για όπλα, loading screens. Για την παίξετε! Yeah,
θέλουν να παίξουν, παιδιά. Είναι ακόμα offline οι servers. Δεν περίμενα ότι με το που κατεβεί το update δεν θα ανοίξουν ακόμα οι servers και θα κάτσουν να περιμένω να κάνω. Μιλάω εδώ στην κάμερα να προμοτάρω το supported creator Axel, by the way. Wild Service είναι και επίσημα live, Battle Royale, Play. Μπορούμε να πάρουμε Battle Pass για 950 ή 2800. Μάλιστα το λόγο του Marvel εδώ για τον Deadpool. Right, αυτό είναι το loading screen. Βαρετό θα έλεγα σε σχέση με τα προηγούμενα. Item Shop, τι έχει, έχει βάλει κάτι περίεργο καινούριο. Αν τσιπίσετε κάτι παιδιά, ξέρετε, Axel εδώ. Accept και τελείωσε. Αν πατήσεις το Battle Pass Challenges Table, έχω να αλλάξει πώς φαίνεται το Battle Pass και δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό. Agents Proceed 14 Day Battle Pass. Έχει και αμάξια εδώ πέρα. Άμα μπορείς να κυκλοφορήσεις με αυτά τα αμάξια όπως αυτά που τα δείχνει, θα είναι τέλεια. Ξέρεις τι, θα πάρω το Battle Pass, το κανονικό. Oh yeah! Agent Pili. Αυτή είναι cool, αλλά δεν ξέρω τι μου θυμίζει. Μ' αρέσει αυτό. Call me. Δεν θα κάτσω να δω τα πάντα, απλά θα περάσω να δω. Vin Diesel εδώ πέρα. The first glider you can ride. Ride, kaboom. Okay. Ο μπανάνας άσπρος, κάτι χορούς, κάτι skins. Δεν με πολύ μοιάζει να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό περνάω. Ου, αυτό είναι ωραίο loading screen. Αυτό περνάω απλά από πάνω. Το θα είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ρε φίλε, ο γάτος είναι στο tier 60, ρε φίλε. Και κάνει flex τα βυζιά του. Εδώ. Όχι, what was that? Και άλλο skin, και άλλο banana skin, τώρα είναι σε full μαύρο, και άλλο skin για όπλο, wrap για το όπλο, συγγνώμη. Τι είναι? Αυτό το κάνω κι εγώ στο Twitch, όταν έχω πει λίγο παραπάνω. Και ο τύπος εδώ, με τα χρυσά χέρια, μπορούμε να δούμε... Oh, view choice shadow, διαλέγεις. Oh, περίμενε, μπορείς να διαλέξεις μόνο ένα στυλ και αυτό θα σου μείνει. Let's go. Upgrade vault. Make Maya uniquely yours. Purchase the decision to buy and visit Maya upgrade. Complete Maya challenge each week. Roger that. Wow, okay. Έχω Splinter Cell vibes τώρα και όχι James Bond vibes. Το θέμα είναι ποιο. Από τότε που έχω να παίξω, ωραία. Δεν έχω ανοίξει όλα τα parts στο map στο προηγούμενο season. So δεν ξέρω αν αυτό το πλοίο που είναι εκεί πέρα είναι από αυτό το update. Ήταν εδώ, αλλά λογικά ήταν από αυτό το update γιατί υπάρχει στο trailer το πλοίο. Φυσικά είναι ωραίο update στο Team Rumble. Σοβαρά τώρα. Ωραία, φαντάζομαι τέτοιο μέγεθος που είναι θα να έχετε και μεγάλη χέστα σαν μπανιέρα. Όπα, αυτό εδώ. Αυτό εδώ, remote explosives, ok. So μπορώ να γίνω ένα κουτί. Δεν ξέρω τι είμαι εδώ. Α, ο teammate είναι, περίμενε. Δεν ξέρει κανείς ότι είμαι εδώ. Ωραία, εξερεύνησα όλο το πλοίο. Κάνε μικρό λαγέ στο Team Rumble ότι έχει μόνο μπλε όπλα και πάνω τώρα. Ξεκινάς με 150 material σε κάθε slot. Είναι αστείο που συζητάει ο Team Rumble γιατί δεν θέλω να πάω solos. Γιατί θέλω να παίξω φόρτα να απολαύσω. Και μόνο τρόπο να το απολαύσω είναι να παίξω Team Rumble. Γιατί αν μπω solos και θα είναι όλοι αυτοί που χτίζουν τελούς, θέλω να παίξω Fortnite, να πυροβολήσω λίγο και όχι να πεθάνω κατευθείαν. Oh, wow. Εντάξει, ήθελε μια σφαίρα, αλλά πού να το δεις εκεί πέρα, ρε. Ο τύπος τραχάιδα, ρε. Στο Team Rumble και έχει χτίσει εδώ πράγματα. Bro, chill. Ooh, what is this? Αυτά υπήρχαν παλιά. Θέλει 150 wood για να γίνει scar. Έτσι δουλεύει. Ξέρω ότι αυτό υπήρχε και πριν στο season 1. Απλά δεν το βρήκα ποτέ, δεν το χρησιμοποίησα ποτέ γιατί κυρίως δεν έπαιξα τόσο πολύ. Να δούμε τι έχει εδώ. Αν δεν πεθάνω δηλαδή. Σοβαρά τώρα. Ξέρεις τι, τουλάχιστον χαμήλωσαν λίγο τον ήχο των challenges και των emblems και όλα αυτά. Πάμε random squads γιατί βαρύαμαι μόνος μου. Δεν έχω αυτή την ωρεξία το Fortnite που είχα παλιά. Θα ήθελα να έχω ετοιμαρίσει το game, ως Fortnite. Απλά λογικά φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο πάρα πολύ η παρέα. Και ότι ο κάθε δεύτερος παίχτης χτίζει κάστρο με το που του πυροβολήσεις. Πρέπει να κάτσω να ανοίξω τα σημεία στο map τουλάχιστον, ρε φίλε. Έχει λόγο που βάλαμε εκεί το market και πέφτει όλο το lobby εκεί. Okay. Έχει κάτι καινούριο εδώ φαντάζομαι. What is this, ρε? Έχει και μουσικιούλα, ξέρω εγώ. James Bond φάση. I'm dead.
Όχι την ψυχούλα μου! Πολύ καλά πήγε το πρώτο game με το squad μου. Πήγαμε σε μια τρύπα που είναι ενδιαφέρον. Θέλω να πάω τώρα εκεί να δω. Και αυτό εδώ είναι καινούριο, έτσι. Στο τρέλερ που είχε ελικόπτερο που προσγειώθηκε εδώ. Από μποτάκι, ε. Από μποτάκι, τέλεια. Nope. Nope. Nope.